ένα ντρόν καμικάζι σαχί 136 του Iran Revolutionary Guard Corps επιτέθηκε σε Ισραηλινό πετρελαιοφόρο. Μας πληροφορούν η Jerusalem Post, το Telegram και πολλά άλλα ανατολικά μέσα. Το πετρελαιοφόρο ανήκει σε Ισραηλινό ιδιοκτήτη και είναι το Campos μετέφερε πετρέλαιο και δέχτηκε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφο. Σοχέντ 136. Ω αποτέλεσμα η ισχυρή αυτή έκρηξη, το δεξαμενόπλιο υπέστη ζημιά στο καταστρωμάτ, αλλά οι τελευταίε δεν ήταν κρίσιμε. Διότι το κατάστρωμα του δεξαμενοπλίου άντεξε το κύριο βάρος του χτυπήματος γνωστό είναι και έχει επαληθευτεί ότι βρισκόταν στον περισκό κόλπο το Ισραηλινό τάνκερ. Και ως αποτέλεσμα της επίθεσης υπήρξε φωτιά η οποία κατασβέστηκε γρήγορα. Αργότερα στο κατάστρωμα του δεξαμενοπλίου εντοπίστηκαν συντρίμοι, τα οποία όταν συλλέχθηκαν, τα οποία επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για ντρόν 136. Η επίθεση αυτή επέχει πολύ σε σχέση με την πρώτη σε Ισραηλινά πλοία, στα νυχτά του Ιράν. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιθέσεις χρησιμοποιούν υπτάμενα, ένα αέρια οχήματα. Και βέβαια δεν έχουν εντοπιστεί συστήματα αεράμινας άλλων χωρών. Η Τεχεράνη δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση ως τώρα για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποιήσα να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.